Η διασύνδεση των νοσοκομείων Μεσολογγίου με αυτό του Αγρινίου προσκρούει στις αντιδράσεις των εργαζομένων του Ιδρύματος στο Μεσολόγγι, που ζητούν την παραμονή του ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Μεσολογγίου συνεχίζουν να είναι αντίθετοι με την ενοποίηση των οργανισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και πραγματοποίησαν γενική συνέλευση προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Όπως δήλωσε η πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, Ντίνα Λάμπου, αύριο 5η στις 11 το πρωί, οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε μια ακόμη γενική συνέλευση με την παρουσία και των φορέων της περιοχής του Μεσολογγίου. Εκεί οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συμβολικός αποκλεισμός δρόμων. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ήταν να εκδοθεί ένα ψήφισμα, το οποίο ψήφισμα να μοιραστεί σε όλους τους πολίτες, να μοιράζεται, ήδη έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, στάθηκε σε όλους τους φορείς της πόλης, για να ενημερωθεί ο κόσμος σχετικά με τη συνέλευση που θα γίνει αύριο, ανοιχτή Γενική Συνέλευση, αύριο στις 11 η ώρα. Περαιτέρω κινητοποιήσεις θα αποφασιστούν αύριο. Αύριο στη Γενική μας Συνέλευση θα καθοριστούν περαιτέρω κινητοποιήσεις. Από εκεί και μετά, όλο το επόμενο διάστημα θα γίνει ενημέρωση των πολιτών που θα επισκέπτονται το νοσοκομείο από τους εργαζόμενους με έντυπο υλικό. Όπως είπε η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο κίνδυνος υποβάθμισης του νοσοκομείου είναι ορατός από τη στιγμή που θα λειτουργήσει και το νέο νοσοκομείο Αγρινίου, το οποίο θα διαθέτει περισσότερες κλίνες από το ήδη υπάρχον. Πράγμα που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί και περισσότερο προσωπικό. Έτσι, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει προοπτική νέων προσλήψεων, υπάρχει βεβαιότητα ότι η επάνδρωσή του θα γίνει με τη μεταφορά εργαζομένων από το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Εμείς, συνεργαζόμενοι, είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μετακίνηση από το νοσοκομείο Μεσολογγίου και αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή να διασφαλίσουμε και προβαίνουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις είναι η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου μας. Θέλουμε την αναβάθμισή του, θέλουμε ένα αυτοδύναμο νοσοκομείο και δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι με οποιαδήποτε υποβάθμιση, είπε καταλήγοντας η κυρία Λάμπου. Είπαμε με τον νόμο που ψηφίστηκε, αλλάζουν κάποια πράγματα από 1η-1η του 2013. Έχουν... Αυτό δηλαδή προκύπτει με την ενοποίηση των δύο οργανισμών, των δύο νοσοκομείων. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα ποια είναι τα σχέδια. Αυτό που μας γεννά εμάς πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι σίγουρα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο για να λειτουργήσει το νοσοκομείο Αγρινίου, θα χρειαστεί επιπλέον προσωπικό. Με δεδομένο ότι προσλήψεις δεν γίνονται πλέον στον χώρο της υγείας. Έτσι, αυτό μας κινεί υποψίες ότι μήπως θα γίνουν μετακινήσεις από το νοσοκομείο μας προς το νοσοκομείο Αγρινίου. Είμαστε και με την ενοποίηση του οργανισμού μας. Εμείς θέλουμε ένα αυτοτελές νοσοκομείο. Όπως... Και θέλουμε να διασφαλίζεται η λειτουργία του νοσοκομείου μας με τον υπάρχοντα οργανισμό. Αυτό θέλουμε, να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου από 1η-1η του 2013 και μετά.